Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένουν το τελευταίο διάστημα 37 οικισμοί του Δήμου Γρεβενών. Με επιστολή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακοσταντίνου και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Θεόδωρο Μπούφη, ο Δήμαρχος Γρεβενών Δημοσθένης Σκουπτσίδης ζητάει να κηρυχθεί η περιοχή ως θεομηνιόπληκτη, τονίζοντας στην επιστολή του ότι οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες με τα έντονα καιρικά φαινόμενα της φετινής κακοκαιρίας έχουν ως συνέπεια την πρόκληση πολλών ζημιών στους οικισμούς του Δήμου. Βλέπετε ότι το χιόνι είναι ακόμη πάρα πολύ σε αυτές τις περιοχές. Έχουν όμως καταγραφεί πάρα πολλές ζημιές, όχι μόνο σε σταυλικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα γεωργία και κτηνοτροφία, στις οποίες κινήθηκε μια διαδικασία μέσω του ΕΛΓΑ κατόπιν εγγράφου που στείλαμε στην Πολιτική Προστασία, στο Υπουργείο, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές ζημιές και στις οικίες αλλά και σε παραδοσιακά στοιχεία δημοτών και πολιτών. Πολλά από τα σπίτια της ορεινής περιοχής αυτή τη στιγμή δεν κατοικούνται, αλλά όταν θα έρθουν οι ιδιοκτήτες τους θα διαπιστώσουν ακόμη περισσότερες ζημιές. Ο Δήμος Γρεβενών ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να γίνει συγκρότηση επιτροπών για καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές, σε κτίρια, σε στέγαστρα, σε αγρικίες, σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Επειδή υπάρχουν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα οδικά δίκτυα και στις υποδομές, στην ίδρυυση και σε πολλές άλλες υποδομές, τα οποία ακόμη δεν μπορούν να καταγραφούν, έχουν καταγραφεί όμως ήδη πάρα πολλά, εμείς προχωρήσαμε σε νέο αίτημα και ζητάμε από το ΙΠΕΚΑ και ως την περιοχή αυτήν των 37 οικισμών να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτη, έτσι ώστε να μπορούν να κινηθούν διαδικασίες όπως γίνεται σε περιπτώσεις θεομηνιών, σε σεισμούς, διαδικασίες αποζημίωσης και διαδικασίες αποκατάστασης όλων αυτών των ζημιών που έχουν επέλθει στα δίκτυα υποδομών αλλά και στα περιουσιακά στοιχεία των δημοτών αυτής της περιοχής.